δεν ξέρω, σε αυτή τη μυσαλόδοξη έτσι κακεντρεχής κοινωνία, πόσο εύκολο είναι να υποδεχτεί αυτόν τον άνθρωπο, μάλλον ένα νέο μέλος. Δηλαδή, σκέφτομαι αύριο μεθαύριο, αν το παιδί μου, ας πούμε, άμα γίνει γκέι, ωραία, θα φοβάμαι μην είναι δαχτυλοδεικτούμενο στο σχολείο ή βάλει τηλεόραση και το κράζει ο Μπέος, ή άμα βγει χοντρό να το κράζει ο Λιάγκας. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, φίλοι μου. Θέλω να σου πω ότι με τρομάζει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Είναι έτοιμη η κοινωνία αυτή να υποδεχτεί, έχει υποδομές για να υποδεχτεί ένα παιδί αμαία που κλείνει το σπίτι τους. Και. Λοιπόν, όπα τώρα γιατί μια στιγμή είναι προσωπικού. Τον καλό δημόσιο να ζητήσει συγγνώμη. Είναι το μόνο τρόπο. Δεν απειλώτε με μηνύσετε με αγωγές. Άρα σα αφήσει τις απειλές σε μένα. Γιατί είναι άλλη πίστα αυτή. Τον καλό δημόσια να βγει τον κύριο Παππά, δεν θέλω κανένα σχόλιο από κανέναν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Να ζητήσει συγγνώμη και να μου πει πότε εγώ βγήκα και κορόδεψα έναν άνθρωπο που είναι χοντρός. Να βγει να μου το πει και να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί τώρα όλο αυτό το παιχνιδάκι να βγαίνουμε και να πετάμε και ένα Λιάγκα για να κάνουμε αναπαραγωγή, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Βάλα μορκούλες. Δεν είναι δυνατόν για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα να φταίω εγώ. Μα είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Έχω δώσει μάχες για να υπερασπιστώ ανθρώπους που στο μυαλό κάποιων άλλων είναι διαφορετικοί. Όταν όμως πια στην Ελλάδα αμφισβητούν πράγματα για τα οποία εγώ έχω χτίσει αίμα, γιατί έχω χτίσει αίμα με τα ψόβουλες! Στο μυαλό το δικό μου όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι και ίσοι. Εγώ δεν βλέπω έναν άνθρωπο να είναι χοντρός, αδύνατος, παιδάκι χοντρό, να έχω κοροϊδέψει. Ντροπή λίγο. Κύριε Παππά, βγείτε, ζητήστε συγγνώμη. Με αγάπη σας το λέω. Με αγάπη, Άννα, ντροπή εγώ. Δεν μου το είχατε πει, δεν θα το έπαιζα. Άσε ρε πονηρέ. Δεν το κατάλαβα ότι έχει πει αυτή τη βλακεία. Ενώ για ποιο λόγο πρέπει μια κοπέλα η οποία έχει παραπάνω κιλά από αυτό που έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε φυσιολογικό, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν λέω τη λέξη χοντρή, αλλά έχει παραπάνω κιλά. Να πρέπει να την δούμε και να πρέπει αυτή να πει στον εαυτό της ότι είναι υπέρβαση, να βγαίνει να ληφθεί με λάδι, να είναι υγρή και να είναι στην παραλία σαν να είναι, ας πούμε, της Greenpeace στο διαφήμιση. Γιατί καλά πήγε αυτό,